Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Είσαι αντίθετο να ανοίξεις το στόμα σου να μου πεις μια κουβέντα, ρε μωρό. Άφης με, ρε χαρά. Άφης με τουλάχιστον μαζί σου να μην προσποιούμε την εντάξει. Να δείχνω και μου πραγματικά νιώθω. Μα δεν θέλω να προσποιήσω ότι είσαι εντάξει. Θέλω να είσαι εντάξει. Προσπαθώ. Προσπαθώ μπροστά στη μάνα μου να μην δείχνω τι πραγματικά νιώθω για να τη ζω κουράγιο. Να είμαι δυνατός με τους άλλους για να με θεωρούν ότι καταλαβαίνω, αλλά δεν αντέχω άλλο. Άρη, πρώτη φορά σε βλέπω τόσο χάλια. Ώρες, χαρά. Νιώθω σαν μια μεγάλη φούσκα που είναι έτοιμη να εκραγεί. Μα έτσι είναι να γίνει στο τέλος. Άμα τα κρατάς μέσα σου, λογικό ότι μια μέρα να κάνεις μπαμ. Πρέπει να εκτονωθείς, να μιλήσεις. Να μιλήσω. Με ποιον να μιλήσω, με τον φίλο μου τον Μάρκο. Που πιστεύω ότι είναι ύποπτος για το τι συμβαίνει στην αφή μου. Άσε που. Σκέφτομαι να φύγω από το καφέ τώρα. Όχι, Άρη. Δεν θα κάνεις έτσι λάθος. Είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πρέπει να μείνεις και αμέσως να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Δεν έχω άλλη δύναμη, χαρά. Δεν έχω άλλη δύναμη. Όλοι περιμένουν κάτι από μένα. Να είμαι ψύχρεμος, δυνατός, να στηρίξω τη μάνα μου. Μα πώς να στηρίξω τη μάνα μου, όταν εγώ ίδιος είμαι ένα μάτσο χάλια. Δεν τολμώ να της πω τι πραγματικά σκέφτομαι. Δεν μου εμένω. Ας το χαρά, δεν θέλω να σε φορτώνεις εσένα με τα δικά μου, να φρικάρεις και να φύγεις. Άρη μου, θέλω να είμαι μαζί σου σε όλα, εντάξει. Όχι μόνο στις καλές στιγμές, αλλά και στις άσχημες. Σε παρακαλώ, πέ μου τι σκέφτεσαι. Χαρά. Δεν νομίζω να ζωντανή, Γαβριέλα. Τι λέεις τώρα, ξέρεις κάτι. Όχι, αλλά έτσι νιώθω. Είναι ζωντανή, αρφή μου. Είναι ζωντανή. Τέλος πάντων, είπα πολλά. Είπα ότι θα πω τίποτα έτσι, είπα πάρα πολλά. Πρέπει να φύγω. Πού να πάεις τώρα? Πρέπει να πάω στο καφέ. Μιλούμε μετά, αν θέλεις. Αν έχει κάτι πιάνεις μεταξύ. Εντάξει, Άρη. Πώς έπιαμε σήμερα? Δεν κινηθήκαμε λίγο, αλλά όπως πριν. Τούτη η κρίση εφοίτσιασε τον κόσμο. Μάρκο, θέλω να μιλήσουμε. Φίλε, πολύ δουλειά τώρα. Γίνεται πιο ύστερα. Θέλω να φύγω από το μαγαζί. Και πού να πάεις? Να αποχωρήσω. Με τούτα όλα που έγινα, νομίζω ότι εμάς χώρισε τους και όταν το καφέ. Άρη, ξαναείπα σου το. Με βιάζεσαι. Κάμε λίγη υπομονή. Και τι να αλλάξει? Είμαι σίγουρος ότι η αστυνομία κάτι θα έβρει. Θα έβρει ένα στοιχείο που να αποδείξει ότι ο φίλος σου δεν έχει καμιά σχέση. Δεν γίνεται τώρα για μια ιδέα που σοκαρφώθηκε εσένα μες στο μυαλό να δυνάξουμε όλα στον αέρα. Έτσι ότι είναι παράλογη ιδέα δηλαδή? Ναι, είναι παράλογη. Είναι παράλογη και φκάρτη μου το μυαλό σου όσο πιο γλύωρα γίνεται. Ένι μπόρο. Γιατί, έκαναμε τόσο κόπο να στήσουμε τούτη δουλειά, έκαναμε τόσα έξοδα. Ελπίζαμε και εμείς να δούμε μια άσπρη μέρα. Και τώρα να διαλύσουμε όλα για την πρώτη δυσκολία, ρε φίλε. Να μείνεις, ρε Μαρκό. Δεν τσιπάς ούτε να την πουλήσουμε, ούτε να αλλάξει τίποτε. Να φύγω εγώ, δούλεψε την εσύ και διάζω το μερίδιο μου όποτε μπορέσεις. Δεν μπορώ, ρε φίλε, μόνος μου. Ούτε θέλω. Αν θέλεις να μοιράσουμε τις ώρες, αν θα νιώθεις πιο άνετα, κάνουμε το έτσι. Ως πάρα του. Τι θα να βλέπουμε. Δεν μου λες.